Γεια σας φίλε και φίλοι, παρακολουθείτε το κανάλι Θάνος Κόκαλης Δημοσιογράφος. Σε λίγο θα δούμε αναλυτικά και τα εξής. Χάος στην Κίνα με τον ατελείωτο εγκλισμό. Τα συνθήματα των Κινέζων για το lockdown και τον Xi Jinping. Το κρυφό μήνυμα με τα λευκά πλακά τη διαμαρτυρίε. Ετοιμάζουν βραχιολάκια για τον πατέρα Αντώνιο. Γι' αυτό δέσμευσαν τους τραπεζικούς του λογαριασμού και μπούκαραν στο σπίτι του ίδιου και της πρεσβυτέρας. Ποια είναι η απάντησή του, για όσα τον κατηγορούν. Γι' αυτό η κυβέρνηση ξαμολύθηκε στην Ομογένεια. Στο Λονδίνο Μητσοτάκη, στη Νέα Υόρκη ο Άδωνη. Στο νοσοκομείο ο Σωτήρη Τσιόδρα, τι αναφέρει η επίσημη ανακοίνωση για την οσηλεία του. Ντύνεται στα μαύρα η Τουρκία. Βατερλό από απώλειε στι πρώτε μέρε τη τουρκική επιχείρηση στο βόρειο Ιράκ. Και χρήσιμε συμβουλέ και μυστικά για θέρμανση χωρί ηλεκτρικό ρεύμα. Αυτά και όχι μόνο, ξεκινάμε τώρα αναλυτικά. Κυριολεκτικά, χάο προκαλούν οι συνεχιζόμενε διαμαρτυρίε στην Κίνα για τον ατελείωτο εγκλεισμό με την τακτική των μηδενικών αριθμών. Η πυρκαγιά που ξέσπασε σε πολυκατοικία και λόγω του αυστηρού lockdown είχε ω αποτέλεσμα 10 απώλειε, ήταν η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι τη οργή για του Κινέζου. Τα σημεία με τι πιο έντονε διαμαρτυρίε ενισχύονται συνεχώ από τι αρχέ με νέε δυνάμει για να αντιμετωπιστεί το κύμα των διαμαρτυριών. Όλα αυτά δεν συμβαίνουν σε κανένα μικρό ψαροχώρι της Κίνας, αλλά σε πόλεις και μέρη όπως είναι το Πεκίνο και η Σανγκάη. Είναι αυτές που διαφήμιζαν μετά τα τσιμπηματάκια που πρώτοι έκαναν οι Κινέζοι στην συντριπτική πλειοψηφία τους, υπακούοντας, θέλοντας και μη. Κοιτάξτε, έκαναν όλοι το ξέρετε ποιο στην Κίνα, και επανήλθε η κανονικότητα. Αυτό ήταν το σύνθημα που έμπαιζε προς όλο τον κόσμο με ένα πανάκριβο τρέιλερ που διαφήμισε κιόλα ότι εδώ η ελευθερία, η κανονικότητα και τα χαμόγελα επέστρεψαν. Αυτό το αφήγημα χρησιμοποιήθηκε και από ορισμένου ειδικού εδώ στην Ελλάδα ω μέσο για να πείσουν ότι αν κάτσουμε κι εμεί την καρεκλίτσα και γρήγορα θα ανοίξουν όλα και πω για την όποια καθυστέρηση έφταιγαν αυτοί που δεν σήκωσαν ποτέ το μανίκι. Να όμως που το κινεζικό παραμύθι με ή χωρίς δράκους ξεφούσκωσε. Και οι πολίτες, αυτό πρέπει να καταλάβουμε, αψηφώντας τους πιο αυστηρούς μηχανισμούς και νόμους στον πλανήτη, βγήκαν στους δρόμους για να απαιτήσουν την ελευθερία τους εδώ και τώρα. Το αίτημα που κυριαρχεί είναι αυτό, να τερματιστεί τώρα ο και να έρθει η ελευθερία δεν διαμαρτύρονται για να τους δώσει η κυβέρνηση περισσότερα επιδόματα και να κάθονται σπίτι τους, ούτε φωνάζουν θέλουμε την υγεία μας, θέλουμε την ελευθερία μας φωνάζουν και να τελειώσουν άμεσα όλα τα μέτρα. Η Κίνα, η οποία μεταξύ άλλων έχει και κάμερες ελέγχου σε κάθε εκατοστό του δρόμου, έχει το πολύ δημοκρατικό σύστημα με πόντους για τους υπάκουους και ανυπάκουους πολίτες, γνωρίζει αυτή τη στιγμή την μεγαλύτερη τη δοκιμασία από τότε που ξεκίνησε το 19. Αυτό το σύστημα που τα μεγάλα αφεντικά τη Δύση χαρακτηρίζουν ω πρότυπο προ μίμηση για να εφαρμοστεί παντού, βρίσκεται τώρα κοντά στην κατάρρευση. Οι διαδηλωτέ εκτό από το αίτημα για ελευθερία ζητούν να πέσει ο Xi Jinping με το πολύ δημοκρατικό καθεστώ του. Και παρά το ότι η θητεία του Κινέζου Προέδρου ανανεώθηκε πρόσφατα για τρίτη φορά. Εκείνο που προκαλεί επίση εντύπωση είναι αυτά τα άσπρα πλακάτ που φέρουν μαζί τους οι περισσότεροι διαμαρτυρόμενοι. Μιλάμε ουσιαστικά για λευκά κενά κομμάτια χαρτιού, τα οποία οι διαδηλωτέ τα χρησιμοποιούν ώστε να αποφύγουν έτσι την λογοκρισία και τις συλλήψεις που επιφέρει και παράλληλα να ηρωνευτούν την έλλειψη δημοκρατίας για την ελεύθερη έκφραση στη χώρα τους. Πάμε όμως στο μεγάλο ερώτημα. Για ποιο λόγο το Κινέζικο κράτος, που ξεκίνησε να δοκιμάζει εδώ και μήνες αυτό το αυστηρό σύστημα των μηδενικών αριθμών, επιμένει σε αυτό παρότι, όπως φαίνεται, δεν έχει κανένα αποτέλεσμα. Η σωστή απάντηση σε αυτή την ερώτηση είναι αυτή που κρύβει όλη την ουσία των όσων συμβαίνουν στην Κίνα. Αν κρίνουμε από τα γεγονότα σε μια προσπάθεια να απαντήσουμε, βλέπουμε ότι συνεχίζεται μια φιλοσοφία που με μαθηματική ακρίβεια, εκτός ότι δεν έφερε αποτελέσματα, έφερε την αγανάκτηση του κόσμου. Ούτε επίτηδες δηλαδή να συμβαίνει τόσο καιρό, χωρίς κανένα αποτέλεσμα στα πολυπόθητα νούμερα. Αν έπρεπε να υποθέσω και με μία λέξη να περιγράψω αυτό που πραγματικά συμβαίνει στην Κίνα, η μόνη λέξη που μου έρχεται στο μυαλό είναι αυτή που χρησιμοποιούσαν και εδώ στην Ελλάδα αρκετά συχνά. Η λέξη άσκηση. Υπάρχουν και άλλες υποθετικές απαντήσεις όπως αυτές που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο και λένε ότι ίσως τα γεγονότα στην Κίνα σχετίζονται με τις ευρύτερες διεθνείς εξελίξεις και η ουρά τους φτάνει μέχρι το Ουκρανικό. Η σωστή απάντηση όμω είναι μάλλον και πιο σίγουρη. Αυτό που εφαρμόζει η Κίνα στου πολίτε τη εκ του αποτελέσματο δεν έχει καμία λογική εξήγηση. Και εντωμεταξύ οι ειδικοί και όλοι αυτοί που παρουσίαζαν το κινέζικο κράτο ω πρότυπο και θαύμα είναι εξαφανισμένοι. Δεν βγαίνουν. Γιατί δεν βγαίνουν να μα εξηγήσουν, Γιατί δεν έχει κανένα αποτέλεσμα αυτό το σύστημα που εφαρμόζει η Κίνα και το οποίο μέχρι χθε χειροκροτούσαν. Μια και μιλάμε για τον 19, επιστρέφουμε στα δικά μα με την είδηση για τον Σωτήρι Τσιόδρα, ο οποίο σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση χρειάστηκε να νοσηλευτεί στο ΚΑΤ μετά από ατύχημα που είχε. Όπως λέγεται, ο αρχηγός των ειδικών χρειάστηκε να κάνει εκτάκτο επέμβαση και σύντομα θα πάρει εξητήριο ακολουθώντα την σχετική φαρμακευτική αγωγή. Βεβαίω υπάρχουν και αυτοί που στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αφήνουν να εννοηθεί ότι οι λόγοι που οδήγησαν τον Σωτήρη Τσιόδρα στο νοσοκομείο μπορεί να είναι άλλοι. Είπαμε όμως ποια είναι η επίσημη ανακοίνωση και ο καθένας ας βγάλει το δικό του συμπέρασμα. Με το διαβατήριο στο χέρι είναι η κυβέρνηση ανοίγοντας την προεκλογική εκστρατεία και στο εξωτερικό. Ο Κυριάκο πήγε στο Λονδίνο και ο Άδωνη έκανε ταξιδάκι στη Νέα Υόρκη, εκεί που όπω είπε, οι ομογενεί γνώριζαν για το καλάθι του νοικοκυριού και την επιτυχία του. Και όπω καταλαβαίνετε, κάτω από την ανάρτηση αυτή έγινε χαμό από σχόλια. Ο Πρωθυπουργό, μιλώντα στο Λονδίνο, τόνισε ότι ακόμα δεν ξέρουμε πότε θα γίνουν εκλογέ, αλλά θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης υπάρχει και η άποψη ή η θεωρία αν θέλετε ότι η κυβέρνηση άρχισε αυτά τα ταξίδια στους ομογενείς για να καλύψει την εκλογική φθορά και ίσως μέσω όλων αυτών ετοιμάζει και ένα ανάλογο μαγείρεμα. Πάντως μην ξεχνάμε ότι η κυβέρνηση μας έχει προειδεάσει ότι μπορεί κάτι περίεργο να γίνει σε εκλογές όταν είχε βγάλει προς τα έξω αυτή την θεωρία ότι ο Πούτιν μπορεί να διαβάλει ψηφιακά το αποτέλεσμα των εκλογών. Την ίδια στιγμή, εδώ στην Ελλάδα, ο ανιψιός του Πρωθυπουργού δήλωνε στην Επιτροπή διαφάνεια πως δεν γνώριζε τίποτα για τις υποκλοπές και έριξε τον μπαλάκι στην ΑΕΠ. ΕΕ. Υπενθυμίζουμε ότι ο Μητσοτάκη τον Χατζη Νικολάου, είχε ομοίω από την άξη της όποιε ευθύνε από πάνω του που δεν αναφέρονται στο όνομά του, όπως είχε δηλώσει χαρακτηριστικά. Δηλαδή, μετά τον Πρωθυπουργό έχουμε και το δεξί του χέρι το Γρηγόρη Δημητριάδη, όχι ότι είναι η πρώτη φορά, να δηλώνουν πω κανεί του δεν ήξερε τίποτα. Δεν ξέρω πραγματικά τι είναι χειρότερο τελικά. Το ότι ήξεραν όντω τι συνέβαινε ή ότι ήταν υπό παρακολούθηση η οτι ηταν υποπαρακολουθηση η μιση από την ΕΕΠ, αλλά οι δύο πλέον αρμόδιοι δεν γνώριζαν τίποτα. Εξελίξει έχουμε στην υπόθεση τη Κεβωτού με τι αρχέ να δεσμεύουν του προσωπικού τραπεζικού λογαριασμού του πατέρα Αντώνιου συνεργατών και συγγενικών προσώπων. Ο έλεγχος στα οικονομικά ξεκίνησε και έφτασε μέχρι και στα σπίτια του Αντώνιου και της Πρεσβυτέρας. Ωστόσο, οι τραπεζικοί λογαριασμοί της Κιβωτού δεν έχουν πειραχτεί γιατί όπως λέγεται πρέπει ο οργανισμός να συνεχίσει την λειτουργία του με τη νέα διοίκηση που διόρισε η κυβέρνηση. Όλες αυτές οι κινήσεις όμως, εφόσον αφορούν τον έλεγχο για μαύρο χρήμα, είναι πιθανό να περάσουν στο επόμενο βήμα με βραχιολάκια για τον Παντέρα Αντώνιο και πρόσωπα γύρω από αυτόν. Ο ίδιο μέχρι στιγμή απαντάει ότι δεν ισχύει καμία από τι κατηγορίε τι οποίε του προσάπτουν και αναρωτιέται ποιοι κρύβονται πίσω από όλα αυτά. Το φυσάει και δεν κρυώνει η Τουρκία μετά τι επιχειρήσει που ξεκίνησε στο βόρειο Ιράκ και την Συρία. Οι πρώτε ημέρε των τουρκικών δυνάμεων στο βόρειο Ιράκ εξελίσσονται σε Βιετνάμ για τον Ερντογάν με πολλές απώλειες και με αποτέλεσμα να έχει αρχίσει τα θεολογικά περιδοξασμένων μαρτύρων για να δικαιολογήσει το μέχρι στιγμή Βατερλό. Είναι αυτός που θα ερχόταν και βράδυ στην Ελλάδα και θα μας έκανε και θα μας έδειχνε. Περισσότερα για το θέμα και άλλες ειδήσει για τα ελληνοτουρκικά θα μας μεταφέρει τώρα ο συνάδελφος Κοσμάς Καραΐσκος και το τουρκικάνέα.gr. Αμέσως μετά θα δούμε χρήσιμες συμβουλές και μυστικά για θέρμανση χωρίς το πανάκριβο ηλεκτρικό ρεύμα. Τι τελευταίε μέρε η Τουρκία έχει εντείνει στου αεροπλογικού βροματισμούς τη και στο βόρειο Ιράκ, όπου όμω τα πράγματα σίγουρα δεν πηγαίνουν όπω το περίμεναν. Συγκεκριμένα, επίσημα υπάρχουν ήδη 7 απώλειε, οι οποίε βέβαια σύμφωνα με κουρδικέ πηγέ είναι 13. Ε, και πιθανώ επειδή και οι δύο οι εμπόλεμοι ε, κάνουν προπαγάνδα, να υπολογίζεται ότι το πραγματικό νομέρο είναι κάπου στη μέση. Ε, αυτά τα νούμερα φυσικά προκάλεσαν ένταση σ' άλλο στην Τουρκία και έτσι ο υπουργός Αμήνης Σακάρ ενώ α, συνόδευε σε μια περιοδία του τον Ερντογάν τον άφησε, πήγε σπεσμένο στο αρχικείο, συναντήθηκε με επιτελείς εκεί πέρα και ε, σε κάποια στιγμή ε, ενώ μιλάει με τους επιτελείς τηλεφώνησε ο Ερντογάν και τον έβαλε σε ανοιχτή ακρόαση. Και ε, εκεί πέρα α, την ώρα που ο ίδιος ο Ακάρ ήταν, ε, είχε μια μορφή στο πρόσωπο του τύπου τον κλέμε τον πεθαμένο, όπως είναι λογικό, ο Ερντογάν τους είπε τα εξή. Ο αγώνας σας είναι άκρος ευλογημένο. Υπάρχουν μάρτυρες και αυτό πονάει την ψυχή μας, αλλά αυτό είναι διαφορετικό θέμα. Και φυσικά ο δρόμος του μαρτυρίου είναι ένας πολύ ιερός και ευλογημένο δρόμος. Η αλήθεια είναι ότι ο Ερντογάν αυτά τα λέει κάθε τόσο. Παλιότερα έλεγε ότι ο λόφος των μαρτύρων δεν θα μείνει κενός. Ε, πραγματικά είναι πολύ εύκολο να το λες αυτό όμως όταν εσύ είσαι μέσα σε ένα κλιματιζόμενο δωμάτιο ή μέσα στη Mercedes, στη Maybach ε, και την ίδια ώρα τα παιδιά των φτωχών πολεμάνε για 300-400 ευρώ γιατί οι περισσότεροι είναι στελέχοι αυτοί που βρίσκονται στο Βόρειο Ιράκ και ε, δυστυχώς κάποιοι εξ αυτών ε, καταλήγουν φυσικά τα δικά του παιδιά ε, υπηρέτησαν σε Κωνσταντινούπολη, Σμύρνη κλπ ε, στις τόσο ακριτικές περιοχές αυτές της Τουρκίας Κάτι ακόμα που είπε είναι ότι ο αγώνα αυτή τη στιγμή διεξάγεται σε πολύ δύσκολε καιρικέ συνθήκε. Αλήθεια είναι αυτό. Α, έχουμε δει και εμεί ότι αυτή τη στιγμή στο βόρειο Ιράκ υπάρχουν αντίξωε καιρικέ συνθήκε, πολύ ομίχλοι και φυσικά αυτό όπω είναι αναμενόμενο το εκμεταλλεύονται οι Κούρδοι Σε ομιλία που έκανε σε μια επιτροπή του Οργανισμού Ισλαμική Διάσκεψη, ο Ερντογάν αναφέρθηκε στου μουσουλμάνους τη Τράκη λέγοντα τα εξή. Στην Ελλάδα, οι άδικε και παράνομε πρακτικέ σε βάρο των Τούρκων μουσουλμάνων επί χρόνια συνεχίζονται και αυξάνονται. Δεν αναγνωρίζονται οι θρησκευτικοί ηγέτε των αδερφών μα, τα βακούπια και οι περιουσίε του σφετερίζονται, δεν δίνεται άδεια σε δασκάλου μητρική του γλώσσα, η ταυτότητά του απορρίπτεται. Η Ισλαμική κοινότητα, εδώ κάνει έκκληση. Η Ισλαμική κοινότητα δεν μπορεί να παραμένει περαιτέρω θεατή στην κατάσταση με τι διώξει σε βάρο των αδελφών μα στην Ελλάδα. Και επειδή μετά από όλα αυτά το λογικό ερώτημα στο οποίο καταλήγει κανείς είναι το αν μπορεί να κάνει κάτι η Τουρκία στην Ελλάδα, ενώ, στη Θράκη, ενώ δηλαδή κάποια προβοκάτσια, δυστυχώς η απάντηση είναι όποτε θέλει. Όποτε θέλει γιατί υπάρχουν εκατοντάδες πράκτορες εδώ στη Θράκη και η Ελλάδα αδιαφορεί. Και όταν λέμε Ελλάδα δεν εννοούμε μόνο την Αθήνα, αλλά και η μεγάλη πλειοψηφία εδώ των πολιτικών της Θράκης, ενώ ξέρουν αυτή την κατάσταση με τους Πάμπολο, εκατοντάδε πράκτορε τη Τουρκία αδιαφορούν. Ε, εντάξει, όταν ο άλλο κάθε μήνα παίρνει μισθό, άμα του πει μια φορά η Τουρκία, πάνε κάνε αυτό, τι λέτε, δεν θα το κάνει. Πρώτα απ' όλα, εμεί φταίμε για την κατάσταση που είναι εδώ πέρα, υπάρχει εδώ πέρα στη Θράκη. Μιλώντα πάλι στον Οργανισμό Ισλαμική Συνεργασία, είπε ότι γνωρίζετε τι παραβιάσει των δικαιωμάτων που έχουν υποστεί οι Τούρκοι τη Κύπρου και που αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι τη Ισλαμική κοινότητα. Βέβαια ο κύριος Ερντογάν αναφέρεται συχνά στα δικαιώματα των τουρκοκυπρίων αλλά δεν λέει τίποτε για το τι κάνει η Τουρκία για να παλίνει τον πόνο των ελληνοκυπρίων προσφύγων. Δηλαδή, ε, ξέρετε υπήρξε η υπόθεση λοιζίδου, στην οποία η Τουρκία καταδικάστηκε αλλά παρότι έλαβε κάποια αποζημίωση από την Τουρκία υπάρχουν χιλιάδες ακόμα θύματα α, τους, και, τουρκικής εισβολής για τα οποία η Τουρκία δεν έχει κάνει τίποτε. Και πραγματικά είναι απορία άξιο πώς, πώς μπορούν οι Έλληνες ε, αξιωματούχοι, επανέρχομαι πάλι στα δικά μας χάλια, πώς μπορούν να συναντούν Τούρκους αξιωματούχους και να κάθονται να ακούνε σαν να μην ποτεί ε, οποιαδήποτε ανοησία τους κατέβει, των Τούρκων, όχι η, μαβι, ε, η γαλάζια πατρίδα, όχι η κόκκινη πατρίδα, όχι την τι, και δεν λένε τίποτε για την Κύπρο. Για την Κύπρο που ε, πήγαν εκεί, εισέβαλαν, έκλεψαν, διαγούμισαν, μετέφεραν μέχρι και με καράβια φορτηγά γεμάτα με λευκές συσκευέ και δεν έχουν δώσει, σε ελάχιστο μάλλον έδωσαν, ε, τι αποζημιώσει που δικαιούνται οι άνθρωποι. Αλλά πριν να κατηγορήσουμε την Τουρκία, πρώτα να δούμε τι κάνουν οι δικοί μα πολιτικοί για αυτό το θέμα. Κόσμα, ευχαριστούμε για το ρεπορτάζ και με αφορμή τι πληροφορίε για τι σοβαρέ απώλειε που καταγράφονται ω τώρα για του Τούρκου, πρέπει να επισημάνω ότι μέχρι και τη στιγμή που γράφετε το βίντεο, την είδηση αυτή δεν την είχα δει πουθενά αλλού εδώ στην Ελλάδα και σίγουρα όχι στα μεγάλα μέσα ενημέρωση. Ευελπιστώ ότι απλά μου ξέφυγε και ότι κάποιοι είχαν ανεβάσει αυτή την είδηση ή θα το κάνουν λίγο αργότερα. Τα πρώτα χιόνια και κρύα έκαναν την εμφάνισή τους, καθώς πλησιάζουμε σιγά σιγά προς τα Χριστούγεννα. Πολλοί λόγω ακρίβεια του ηλεκτρικού έχουν επιλέξει ή θα επιλέξουν να ζεσταθούν με άλλου τρόπου. Να φανταστούμε μόνο ότι μέσα σε μία μόλι ημέρα η τιμή τη Μεγαβατόρα αυξήθηκε κατά 117 ευρώ και ο χειμώνα μόλι άρχισε. Α δούμε λοιπόν με την βοήθεια του Fix It Yourself Greece εδώ στο YouTube και τον Αντρέα που είναι τεχνικό συσκευών ηλεκτρολόγο μερικέ χρήσιμε συμβουλέ και μυστικά για θέρμανση χωρί την χρήση ηλεκτρικού ρεύματο. Καλησπέρα, Θάνο. Σε ό,τι αφορά τη θέρμανση χωρί ρεύμα, δεν έχουμε και πολλέ επιλογέ. Συνήθω τα ξύλα είναι αυτά που θα επικρατήσουν, αλλά με την προπόθεση να έχουμε προεγκατάσταση, να έχουμε καμινάδα, να έχουμε μία ξυλόσωπα τζάκι, οτιδήποτε. Δεν μπορεί να πει κάποιο ότι είναι πιο οικονομική με τα ξύλα, γιατί είναι ακριβά σαν αγορά. Εκτό αν έχει δικά σου ξύλα, αν έχει χωράφια και κάθε καλοκαίρι ή όποτε κλαδεύουν τέλος πάντων και έχεις δικά σου ξύλα και χρησιμοποιείς το τζάκι στη σόμπα. Πιο οικονομικό είναι το ενεργειακό τζάκι, μιας και στο απλό τζάκι η περισσότερη θέρμανση βέβαια από την καμινάδα. Τα ενεργειακά δημιουργούν τις συνθήκες ώστε η θέρμανση που φεύγει να συγκρατείται όσο το δυνατόν περισσότερο γίνεται και να θερμαίνει είτε σωληνώσεις ή αεραγωγούς ή μαντεμένια υλικά που θερμαίνουν το χώρο πιο αποτελεσματικά. Μετά έχουμε το πέλετ και τις μπρικέτες. Το πέλετ βέβαια στις σόμπες που θα χρησιμοποιηθεί απαιτείται και ρεύμα, οπότε δεν είναι δυνατόν να κάψουμε πέλετ σε, σε σόμπα χωρίς να έχουμε ρεύμα. Μπορεί όμως να γίνει με μια μετατροπή που θα κάνουμε στο δίκτυό μας, θα το εξηγήσω σε λίγο. Μπρικέτες μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, αλλά και αυτές έχουν τριπλή τιμή σε σχέση με πέρυσι τέτοια εποχή. Μετά έχουμε τις συσκευές υγραερίου για θέρμανση που είναι είτε οι κλασικές που είναι σαν ένα μικρό έπιπλο ή οι κουκουνάρες. Έχω δείξει μάλιστα και μία πρόσφατα στο κανάλι μου. Βέβαια υπάρχει μία επικινδυνότητα σε αυτές τις σόμπες γιατί αφαιρούν το οξυγόνο από το χώρο, δημιουργούν υγρασία και δεν μπορούμε να τις βάλουμε να δουλέψουν ενώ κοιμόμαστε. Δηλαδή είναι για χώρους μεγάλους που δεν έχουν μονώσεις, είναι πρόχειρες λύσεις και είναι για να αν μείνουμε από ρεύμα, πούμε, να έχουμε μια πρόχειρη λύση να κάνουμε τη δουλειά μα για να μην παγώσουμε. Επίση, μπορούν να βοηθήσουν όταν χρησιμοποιούμε μόνο κλιματιστικά για θέρμανση. Γιατί το κλιματιστικό, όταν κατέβει πάρα πολύ χαμηλά η θερμοκρασία, έχει πρόβλημα και δεν αποδίδει σωστά, παγώνει συνεχώ η εξωτερική μονάδα. Και βέβαια, όλε αυτέ οι συσκευέ υγραερίου θέλουν μια εξοικείωση ώστε το άτομο που θα τι λειτουργεί να είναι πάντα σε εγρήγορση, αν συμβεί κάτι, να επέμβει. Δεν είναι κάτι δηλαδή που μπορούμε να το βάλουμε σε, σε, μια γιαγιά, σε έναν ηλικιωμένο, να το αφήσουμε και να πούμε ότι θα ζεσταθεί το χειμώνα με αυτό. Πρέπει πάντα να υπάρχει κάποιο να μπορεί να δράσει. Τώρα, αν έχουμε κεντρική θέρμανση με πετρέλαιο, δεν μπορεί να λειτουργήσει κεντρική θέρμανση με πετρέλαιο ούτε με φυσικό αέριο, γιατί απαιτείται ρεύμα. Αν όμω έχουμε αυτόνομο σύστημα με πετρέλαιο ή μία μονάδα αερίου στο μπαλκόνι μας, αυτόνομη, Μπορούμε να φτιάξουμε ένα σύστημα φωτοβολταϊκό, να μα φτιάξει ένα ηλεκτρολόγο. Βέβαια, αυτό θα κοστίσει στη χειρότερη περίπτωση, στην καλύτερη περίπτωση, μάλλον περίπου στα 1000 ευρώ. Για να μπορούμε να έχουμε δύο-τρία φώτα μέσα στο σπίτι και το ψυγείο, αν κοπεί το ρεύμα και να μπορέσει να μα δουλέψει το κυκλοφορητή μα. Για να έχουμε ζεστό νερό στο σπίτι, αν έχουμε αυτόνομο σύστημα θέρμανση πετρελαίου ή φυσικού αερίου. Επίσης αυτό που προτείνω εγώ, όποιος έχει χώρο σιγά σιγά να αρχίζει να προσαρμόζει το σπίτι του και τις καταναλώσεις του για φωτοβολταϊκά, για αυτόνομα όμως. Να, έχει το ρεύμα, να παράγει το ρεύμα το δικό του, να έχει μία μπρίζα, ένα ψυγείο, να, φο... να, φορτίσει ένα κινητό, τα απαραίτητα δηλαδή κάποια φώτα, ώστε αν έχουμε διακοπές ρεύματος να μην εξαρτάται από κανένα και σιγά σιγά αν μπορεί να το εξελίξει και να έχει αυτόνομο ρεύμα σε όλο του το σπίτι, αν πρόκειται βέβαια για μονοκατοικία, γιατί δεν ξέρουμε πού θα φτάσουν οι τιμές με το ρεύμα. Σιγά σιγά θα προσπαθούσα να απεξαρτηθώ από βαριές καταναλώσεις ρεύματος, όπως είναι τα μάτια της κουζίνας, όπως είναι το ζεστό νερό με το θερμοσύφωνα, να απεξαρτηθούμε από αυτές τις καταναλώσεις, να βάλουμε κάποιες συσκευές υγραερίου, έναν ηλιακό ή ακόμα και ταχυθερμοσύφωνας υγραερίου υπάρχει, έχω δείξει στο κανάλι μου. Και αν καταφέρουμε κάποια στιγμή να αυτονομηθούμε, να έχουμε το δικό μας ρεύμα, να έχουμε όσο το δυνατόν λιγότερες καταναλώσεις με ρεύμα και έτσι αν προκύψει ακόμα και τριήμερο με συννεφιά, να έχουμε στις μπαταρίες μας ρεύμα, να καλύψουμε το ψυγείο μας, να καλύψουμε... Τα φώτα μα και να έχουμε ρεύμα γενικά στο σπίτι μα, να μην νιώσουμε την έλλειψη του ρεύματο. Οπότε, αυτέ είναι οι επιλογέ που έχουμε για θέρμανση χωρί ρεύμα. Α ελπίσουμε να έχουμε ήπιο χειμώνα. Ευχαριστώ για την παρακολούθηση. Ευχαριστούμε, Ανδρέα, για όσα μα μετέφερε. Αχρίαστη να είναι η θέρμανση χωρί ηλεκτρικό ρεύμα. Όχι μόνο λόγω ακρίβεια αλλά λόγω και των όσων ακούγονται στην Ευρώπη για διακοπές στο ηλεκτρικό και blackout. Κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος φίλες και φίλοι, ευχαριστώ που παρακολουθήσατε μέχρι και το τελευταίο λεπτό. Από εμένα, μια πολύ καλή συνέχεια, να είστε καλά, για χαρά!